Να πάω και στον κύριο Κατσότη. Κύριε Κατσότη, βγάλατε χθες μία πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση αποκαλώντας τον κύριο Μπογδάνο κατά συρροή χαφιέ, αν θυμάμαι ορθά. Ακριβώς. Και νομίζω ότι ήταν όσο επιθετική έπρεπε αυτή η ανακοίνωση απέναντι σε τέτοια σχόλια. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, γιατί σήμερα στην διάσκεψη των Προέδρων, ενώ η κυρία Γεροβασίλη πρότεινε να παραπεμφθεί ο κύριος Μπογδάνος και ζήτησε να τοποθετηθούν τα κόμματα, εσείς δεν τοποθετηθήκατε. Δεν ήταν δίκαιο να παραπεμφθεί, δεν έπρεπε να συμφωνήσετε σε αυτό? Κυρία Γιάμαλη, καταρχήν για τον κύριο Μπογδάνο, αυτό που είπαμε ότι είναι ένας χαφιές επιβεβαιώθηκε, εξελίσσεται σε κατεπάγγελμα τουλάχιστον όπως φαίνεται σε χαφιέ, με την παράνομη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων που ο κύριος Κερίδης, σαν καθηγητής που είναι, θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη αντίδραση, να είναι πιο σαφής απέναντι σε αυτή τη στάση του κύριου Μπογδάνου. Είναι ανατυχιαστική αυτή η ρατσιστική αναπαραγωγή της λίστας με τα ονόματα των μαθητών και εκπαιδευτικών. Εμείς λοιπόν και στη διάσκεψη των Προέδρων δεν έχουμε αντίρρηση, δεν είπαμε όχι, ούτε και στην Επιτροπή Διοντολογίας μπορεί να πάει, αλλά και στη διαγραφή δεν έχουμε αντίρρηση να προχωρήσει. Όμως ωστόσο δεν μπορεί να σταματήσει, κυρία Γιάμαλη, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει, να το πω έτσι, τις βαριές πολιτικές ευθύνες που έχει για το ποιόν του βουλευτή του, αλλά και συνολικά για το κλίμα που διαμορφώνει και την ανοχή που έχει απέναντι σε αυτή την τακτική, σε αυτή τη στάση που κρατά, όχι μόνο σε αυτό το ζήτημα, αλλά και σε άλλα θέματα. Άρα θεωρείτε ότι μια παραπομπή θα ήταν προσχηματική, δεν έπρεπε η Βουλή να κάνει ό,τι έπρεπε από πλευράς της, το σώμα? Την πλειοψηφία της Βουλής, ξέρετε, κυρία Γιάμαλη, την έχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία όταν λέει ότι δεν είναι, υπάρχει θέμα παραπομπής και ότι η συγγνώμη αυτή αρκεί, τότε λοιπόν το να ερχόμαστε και να συζητάμε αν θα πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής ή όχι, που βεβαίως εμείς λέμε να πάει, είναι εκ του νου κάνει. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να πάει. Θέλει ουσιαστικά να δώσει μια ανοχή, να το πω έτσι, σε αυτή τη στάση του κυρίου Μπογδάνου, ψαρεύοντας, να το πω έτσι, σε αυτό το κόσμο ο οποίος διακατέχεται από ρατσιστικά, να το πω έτσι, στοιχεία. Και δεν τον είδαμε όμως βέβαια να πει τίποτε για αυτή την υπουργική απόφαση ή την συζήτηση που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου με τους ξενοδόχους. Αυτά τα ίδια τα παιδιά, οι βάζετε ξένοι, το θέμα της εργασίας των 16χρονων. Να πηγαίνουν για εργασία αντί να πάνε στο σχολείο. Και εδώ πάλι ο κύριος Κερίδης, σαν καθηγητής, πρέπει να πάρει θέση. Δεν μπορεί κανένα παιδί κάτω των 18 να είναι στη δουλειά. Αλλά ανήκει στο σχολείο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Ωστόσο, θα ήθελα να διατυπώσω και το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Κερίδης σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και την συζήτηση αυτή που έγινε και την ψηφοφορία στην Ευρωβουλή. Εμείς, κυρία Γιάμαλη, απήχαμε από την ψηφοφορία. Mm-hmm. Είναι γνωστές οι θέσεις που τις έχουμε εκφράσει στη Βουλή, στα νομοσχέδια που έχουν έρθει. Με μεγάλο σεβασμό αντιμετωπίζουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε ανθρώπου. Και ωστόσο όμως το κύριο σήμερα δεν είναι ούτε αυτό που συζητήθηκε στην Ευρωβουλή, αλλά είναι όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί και αντιθέσεις που ξέρει πολύ καλά ο κύριος Τερίδης, που τώρα οξύνονται το τελευταίο διάστημα. Είναι η μεγάλη επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού. Έτερο εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κάθε άλλο παρά με αυτά δεν ασχολείται, αλλά ασχολείται με άλλα ζητήματα προκειμένου. Δευτερεύουσα αντίθεση. Κατανοητό, ναι, κύριε Κατσότη. Αυτό είναι ατομικό δικαίωμα. Γιατί τα μπερδεύετε με τα υπόλοιπα, κύριε Κατσότη? Ακούστε, κύριε, εμείς σεβόμαστε τα ατομικά δικαιώματα, το έχουμε πει. Απήχαμε, έχουμε μία συγκεκριμένη θέση, την έχουμε εκφράσει κατά καιρούς. Δεν στεκόμαστε εμπόδιο, να το πω έτσι, σε όλη αυτή την συζήτηση που γίνεται.
Αλλά όμως έχουμε μια διαφορετική άποψη. Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν είναι δευτερεύον το ένα και πρωτεύον το άλλο. Είναι θέματα. Δηλαδή, υποθέτω ότι ένα γκέι ή ένα τρανς άτομο θέλει να αμείβεται και αξιοπρεπώς και να μπορεί να ζει και αξιοπρεπώς την προσωπική του ζωή. Πρωτεύον είναι η ζωή του λαού. Να έχει δουλειά ο καθένας. Ανεξάρτητα τι είναι αυτός. Να πληρώνεται, να αμείβεται και να μην του παρακρατούν το μισθό. Να έχει ασφάλιση και να μην είναι αδήλωτος. Να έχει όλα αυτά, κύριε Κατσότη. Αλλά είναι και πιο ευάλωτα τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, κύριε Κατσότη. Το γνωρίζετε ακριβώς σε αυτές τις παραβιάσεις. Οπότε, αν μπορούμε να κάνουμε θετικές διακρίσεις που θα τα προστατεύουν, τόσο το καλύτερο, δεν νομίζετε? Εμείς είμαστε ενάντια στις διακρίσεις. Το έχουμε πει, το έχουμε δηλώσει, το έχουμε εκφράσει αρκετές φορές σαν κόμμα. Έχουμε συγκεκριμένη άποψη ότι καμία διάκριση δεν πρέπει να υπάρχει για κανέναν άνθρωπο, είτε αυτός είναι μαύρος, είτε είναι γκέι, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Καμία διάκριση, το σώμα ο καθένας το ορίζει όπως θέλει. Λοιπόν, πέρα από εκεί έχει βεβαίως τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Κύριε Κατσότη, συνήθως το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν συνηθίζει να σχολιάζει τις δημοσκοπήσεις. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, επειδή είδα ότι και το δικό σας κόμμα είναι έτσι στα γνωστά του, στα συνηθισμένα του ποσοστά, θέλω να σας ρωτήσω, σας προβληματίζει εσάς το γεγονός ότι, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα λέτε και τα όσα λέει η αντιπολίτευση, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι οδοστρωτήρας στα εργασιακά, οδοστρωτήρας στο ασφαλιστικό, οδοστρωτήρας στις διεκδικήσεις και στις κατακτήσεις ετών. Σας προβληματίζει που ένα κόμμα που έχει πορεία και ιστορία και αγώνες όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν αυξάνει τα ποσοστά του δημοσκοπικά? Κυρία Γιάμαλη, έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω για αυτό το ζήτημα. Ναι. Το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα, όπως ξέρετε, που εκφράζει την ρήξη και την ανατροπή αυτού του συστήματος και θέλει η ίδια για την τάξη να πάρει την εξουσία, να κοινωνικοποιήσει τα μέσα παραγωγής, να κάνει κουμάντο δηλαδή στην οικονομία, για να μπορεί πράγματι να κυριαρχήσει ο νόμος αυτός που λέμε, η ικανοποίηση των αναγκών έναντι του νόμου που σήμερα υπάρχει, η αύξηση των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου. Είναι λοιπόν μια εντελώς διαφορετική προοπτική. Αυτή την επικοινωνούμε με τον κόσμο, με την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα που έχουν, αν θέλετε, κάθε όφελος να γυρίσουν την πλάτη σε αυτό το σύστημα που καθυλώνει, αν θέλετε, τα δικαιώματά τους στη ζωή τους, που είναι ο δροσοτήρας, όπως λέτε, και όσο βέβαια το σύστημα αυτό συνεχίζει, τόσο θα μειώνεται συνολικά το επίπεδο ζωής και η ποιότητα ζωής του ίδιου του λαού μας. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Λέμε ότι το εργατικό κίνημα με την ανασύνταξή του, και άμα βάλει μπροστά τις δικές του ανάγκες, θα διαπιστώσει ότι απέναντί του είναι αυτοί που υπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου. Γι' αυτό και έχουμε μειώσεις των μισθών, έχουμε κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, έχουμε περιστολή των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, και αυτά είναι διαχρονικά. Δεν είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, είναι και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μια ενιαία κατεύθυνση να στηρίξουν την καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία περνά πάνω από τη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού. Εργασιακά, ασφαλιστικά, περιβάλλον, υγεία, όποιο μέτωπο και αν πιάσετε, πίσω λοιπόν είναι η προτεραιότητα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Το ΚΚΕ λοιπόν κάνει μια προσπάθεια καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς. Δίνει έναν αγώνα ο οποίος δεν είναι, όπως ξέρετε, ισότιμος. Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και επηρεάζουν τους ίδιους τους εργαζόμενους και τη στάση τους. Υπάρχει εργοδοτική τρομοκρατία, εκρατική τρομοκρατία, ένα ολόκληρο σύστημα που θέλει να αρχές και αξίες του συστήματος να γίνουν αποδεκτές από το λαό, ο οποίος βάζει μπροστά τη λογική του μικρότερου κακού που τον έχει οδηγήσει εδώ όμως. Τίποτα στη ζωή του. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αργά ή γρήγορα η πείρα του λαού έτσι και αλλιώς είναι μεγάλη. Και όπως είδατε, αυτό επιβεβαιώνεται, το ότι ενώ χάνει η Νέα Δημοκρατία, δεν κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος έχει, σκέφτεται και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα εκφραστεί διαφορετικά. Μάλιστα. Και με τη συμμετοχή του στους αγώνες, αλλά και με τη στήριξη και τη συμπόρευση του ΚΚΕ. Κυρία Κατσότη,
υψηλότατη ανεργία στους νέους, έλλειψη προοπτικής και από την άλλη ντάτα στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Το σχόλιο σας σύντομα, παρακαλώ, με συγχωρείτε που έχω λίγο χρόνο, αλλά πρέπει να κλείσουμε. Κυρία Γιάμαλη, η κυβέρνηση προκαλεί τους νέους και τις νέες στη χώρα μας. Από τη μία καταργεί το 8ωρο και τις λέει 10ωρο. Τη σταθερή δουλειά και λέει ελαστικές μορφές απασχόλησης. Την επικουρική ασφάλιση της λέει χρηματιστήριο, τζόγος. Θα ξέρει τι θα δίνει, αλλά ποτέ δεν θα ξέρει τι θα πάρει. Διαμορφώνει χρηματοδοτικό εργαλείο για τους επιχειρηματικούς ομίλους για 40 χρόνια απρόσκοπτα να χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των νέων ιδιαίτερα, και όταν λοιπόν θα έρθει η ώρα ο κουμπαράς τους θα είναι άδειος. Διαχωρίζει πάντα τους νέους μέσα από το μισθό. Έκανε το προηγούμενο διάστημα άλλος ο μισθός του πατέρα, άλλος του γιου. Προσπαθεί να φέρει σε αντίθεση τον πατέρα με το γιο. Είναι τραγωδία, είναι πρόκληση αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση. Και βέβαια οι νέοι, ξέρετε πολύ καλά, δεν τρώνε κουτόχορτο. Νομίζω ότι θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση και αυτή, όπως το βρήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την πολιτική που άσκησε με τα μνημόνια. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία με το μνημόνιο των μνημονίων, το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου εκεί ενσωματώνει όλες τις ρυθμίσεις των τριών μνημονίων, και για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το όποιο έργο θα πρέπει εδώ να έχει προαπαιτούμενα. Τα προαπαιτούμενα είναι η σάρωση των δικαιωμάτων εργασιακών, ασφαλιστικών, αλλά και ελευθεριών του λαού μας, με την αλλαγή του συνεργαστικού νόμου, όπου απαγορεύει την απεργία, όπου δίνει το μητρό των εργαζομένων στα χέρια των εργοδοτών για να μπορεί να κάνει διάκριση, να μην μπορεί να σταθεί σε καμιά δουλειά ένας εργαζόμενος που αγωνίζεται, ένας που περήφανα, αν θέλετε, διεκδικεί τη ζωή του, τα δικαιώματά του, θα τον έχουν εδώ φακελωμένο, και το Υπουργείο Εργασίας θα δίνει στον ΣΕΒ, αν και ο ΣΕΒ είναι εκεί μέσα, ο κ. Τσιάντζος, διευθυντής του ΣΕΒ, θα έχει μπροστά όλο το μητρό για να κάνει την επιλογή των εργαζομένων. Μάλιστα. Και όποιος λοιπόν αγωνίζεται θα είναι απ' έξω. Η κυβέρνηση θα πληρώσει ακριβά, όπως και οι προηγούμενες, αυτή την προσπάθεια που κάνει να βάλει γύψο στο κίνημα. Το κίνημα θα ανασυνταχθεί και θα σαρώσει, αν θέλετε, σαφές, όλους αυτούς που στηρίζουν το κεφάλαιο και υπονομεύουν τη ζωή του λαού μας. Θα βρεθεί αυτός ο δρόμος που λέμε εμείς στις ρήξεις της ανατροπής, όπου μέσα σε αυτόν τον δρόμο μπορεί να κατακτήσει ο λαός μας.